Ονομάζομαι Γιάννης Σιαντής, είμαι δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο του κύριου Κούγια. Εκπροσώπησα τον κύριο κατηγορούμενο στη σημερινή διαδικασία, καθότι ο ίδιος ο κύριος Κούγιας αδυνατούσε να προσέλθει σήμερα. Υπήρξε διαφωνία μεταξύ της κυρίας Ανακρίτρες και της κυρίας Αγγελέως. Μπορώ να πω ότι χαιρόμεθα που η κυρία Ανακρίτρια, συνεκτιμώντας την προσωπικότητα καθώς και τα στοιχεία που προσκομίσαμε για τον κύριο κατηγορούμενο, διέκρινε την απόλυτη αθωότητα αυτού και διαφώνησε με την κυρία Εισαγγελέα. Η διαφωνία σημαίνει ότι θα επιληθεί η διαφορά μεταξύ της κυρίας Ανακρίτρια και της κυρίας Εισαγγελέως από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ΣΑΜΟΥ. Μέχρι τότε ο κύριος κατηγορούμενος θα βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό, αλλά μαζί με την οικογένειά του. Εκπροσωπώ την οικογένεια του θύματος. Όπως προφανώς γνωρίζετε, υπήρξε διαφωνία μεταξύ της κυρίας Ανακρίτριας και της κυρίας Αγγελέως. Η διαφωνία αυτή αναγκαστικά θα επιληθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ΣΑΜΟΥ την ερχόμενη εβδομάδα. Επισκέφθηκα με την οικογένεια την κυρία Ανακρίτρια. Δηλώσαμε παράσταση προς υποκτήρες κατηγορίας. Θα πάρουμε αντίγραφα. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν γνωρίζω, δεν έχουμε λάβει τη δικογραφία. Πρέπει να πάρουμε τα αντίγραφα, να δούμε και εμείς τι στοιχεία υπάρχουν στη δικογραφία. Αυτά. Όχι, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Προφανώς η κυρία Ανακρίτρια είχε, για τους δικούς της λόγους, θα δούμε το σκεπτικό της, είχε διαφωνία. Όπως σας είπα, θα αποφασιστεί από το Συμβούλιο πλέον τι θα γίνει, αν θα κρατηθεί προσωρινά ή όχι, μέχρι το δικαστήριο.